Εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου, για να μην υπάρξουν προβλήματα, πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί, αλλά να λύσουμε και τα ήδη υπάρχουν προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου είναι η δύσκολη πρόσβαση των οχημάτων της ΕΜΑΚ στο δάσος Βασιλάκη. Στο πρόβλημα αυτό αναφέρεται ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καβάλας, κ. Νίκος Μπαλατσούκας, αλλά και ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, κ. Κώστας Αντωνιάδης. Πρέπει γενικά να υπάρξει μια σωστή οργάνωση και από την πολιτεία. Να δοθούν χρήματα, πρέπει να ανοίξουν κάποιοι δρόμοι που λόγω των βροχοπτώσεων που είχαμε το χειμώνα αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολα προσβάσιμοι. Πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξουμε το Βασιλάκι, κύριε Τζεμιδάκη. Το είδαμε πέρσι το καλοκαίρι που ήμασταν τυχεροί που δεν πήρε άλλες διαστάσεις και να θυμίσουμε και θύματα να αναπτύχουν και περιουσίες. Εκεί πρέπει να γίνει μια χαρτογράφηση όλης της περιοχής. Υπάρχουν πολλά θέματα, αλλά παρόλα αυτά σας λέω ότι έχουν δείξει ότι έχουν και την εμπειρία και οι δασικές υπηρεσίες, παραλαμβάνω και η πυροσβεστική αλλά και η πολιτική προστασία της περιφερειακής ενότητας Καβάλας. Μακάρι, κύριε διοικητά, μακάρι πραγματικά. Με το Βασιλάκι τι γίνεται, έχετε εικόνα εκεί? Γιατί είχαμε δύο περιστατικά πέρσι το καλοκαίρι τα οποία μας ανησύχησαν λίγο. Βεβαίως ήταν ένα από τα σημεία στα οποία υπήρχαν όντως δυσκολίες όσον αφορά για τους δασικούς δρόμους μέσα. Ήδη έχουμε μπει στην διαδικασία και γίνεται καθαρισμός και ακόμα και σήμερα γίνονται αυτοψίες ούτως ώστε να μην δυσκεραίνει το έργο μας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι μια δύσκολη περιοχή όπως και το Βασιλάκι αλλά και το πηρεαστικό δάστος. Ήδη κατόπιν συνεννόησης με την Αντιπεριφέρεια και το Δήμο θα μπουν μηχανήματα για να καθαρίσουν μέσα τους δρόμους εκεί που χρειάζεται βεβαίως, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε λόγω των βροχών, των συνεχών βροχοπτώσεων, κάνουμε έναν δρόμο, βρέχει, ξαναχαλάει και ξαναμπαίνουμε πάλι στην ίδια διαδικασία. Συγκεκριμένα προχθές εδώ στο Βασιλάκι και στο σημείο των, το περιφυλάκι των κυνηγών, όντως δεν μπορείς να ανέβεις πάνω. Και μπήκαμε στην διαδικασία να επιστρατεύσουμε μηχάνημα, αλλά περιμένουμε το Σάββατο βροχές από την ενημέρωση που έχω και το αφήσαμε να το ξεκινήσουμε από την επόμενη εβδομάδα. Τώρα εύχομαι βεβαίως να μην έχουμε ή να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα, ούτως ώστε και το δικό μας το έργο να είναι ευκολότερο.